Τον κύριο Μανώλη Σιφάκη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Κύριε Μπαλαμούτη, οι πολίτες βιώνουν την ανασφάλεια από τα κρούσματα εγκληματικότητας που λένε ότι αυξάνονται δραματικά μέρα με την ημέρα. Τα στοιχεία που έχετε εσείς στη διάθεσή σας, τι δείχνουν? Κοιτάξτε να δείτε, η εγκληματικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το θέμα είναι, από ό,τι είδα και στο βίντεο τώρα που είπατε, είδαμε ότι αυτοί που κάναν αυτή την πράξη είχαν κάποιο σχέδιο. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε κάποιο σχέδιο? Η τοπική Ελλάδα εννοεί. Έχουμε, και όχι μόνο, ας μιλήσουμε εντάξει για την τοπική. Εμείς έχουμε κάποιο σχέδιο για να αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Από ό,τι δείχνουν οι πίνακες εδώ πέρα, ανά αδικήματα, βλέπουμε ότι έχουμε μια μείωση της εγκληματικότητας. Παράδειγμα, ας πάρω ένα αδίκημα τώρα, όπως βλέπετε, ο πίνακας που λέει, που κάνουμε σύγκριση με το 13 με 14. Έχουμε μείωση στις ληστείες 40%. Έχουμε εξιχνιάσεις ληστείων ένα ποσοστό 81%. Αυτά σας λέω τώρα τι λένε οι πίνακες. Κύριε Μπαλαμούτη. Αυτά προκύπτουν σύμφωνα με το τι έχουμε κάθε υπηρεσία. Έτσι. Έχουμε κλοπές, διαρρήξεις. Υπάρχει μια μείωση 23%. Εξιχνιάσεις κλοπών και διαρρήξεων 37%. Εγώ δεν θέλω να σταθώ εδώ πέρα, σε αυτό εδώ. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι όντως οι πολίτες έχουν δίκιο. Γιατί και εμείς, τα στοιχεία λοιπόν δεν δείχνουν αύξηση της εγκληματικότητας, δείχνουν μείωση. Ίσα. Και μάλιστα όταν μου λέτε 40 και 30%, ένα μεγάλη, μεγάλο ποσοστό μείωση. Αν φανταστείτε ότι ο στόχος κάθε γενικής διεύθυνσης, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο να μειώνεται το κάθε αδίκημα ένα 15-20%. Εμείς το ξεπεράσαμε στο διπλάσιο. Το ξεπεράσαμε στο διπλάσιο αυτό, σύμφωνα με τους πίνακες πάντα. Οπότε πώς εξηγούμε αυτή τη στιγμή το αίσθημα ανασφάλειας που έχει γιγαντωθεί σε πολίτες της πόλης και της υπαίθρου? Υπάρχει ανασφάλεια. Ανασφαλείς είμαστε κι εμείς, έτσι. Σας το έχουμε δηλώσει και το έχουμε πει, το λέμε συνέχεια. Πρέπει να αισθανθούμε πρώτα ασφάλεια εμείς και μετά. Αν δεν αισθάνομαι ασφάλεια εγώ, να μεταδώσω αυτή την ασφάλεια στον πολίτη, αποκλείεται ο πολίτης να αισθανθεί ασφαλής. Αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Τώρα, εμείς, για να βγουν όμως αυτά εδώ που λέμε τώρα, το συγκριτικό πίνακα 13-14, κάποιοι δουλέψανε γι' αυτό. Και αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο, ή μάλλον το προσωπικό, το αστυνομικό προσωπικό της ΑΔΕΤΑ Ηρακλείου, είναι καταπονημένο, κατά πολύ. Το λέμε και το φωνάζουμε. Δεν έχουμε ούτε προσωπικό, ούτε υλικοτεχνική υποδομή. Δεν έχουμε τίποτα. Και προσπαθούμε πάντα, με το φιλότιμο που λέμε, το οποίο εξαντλείται και αυτό πλέον, έχει εξαντληθεί και αυτό το φιλότιμο πλέον, να προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε τον πολίτη να αισθανθεί πιο ασφαλής. Προσπαθούμε. Εμείς προσπαθούμε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι μας δίνουν, τι όπλα μας δίνουν, ώστε να αντιμετωπίσουμε και εμείς αυτή την ανασφάλεια. Θα φτάσουμε και, κύριε Σιφάκη, η μικροεγκληματικότητα δεν έχει αυξηθεί, τουλάχιστον στην πόλη του Ηρακλείου? Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, ναι, έχει αυξηθεί, αλλά εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Διπλές βάρδιες, ωράριο εργασίας ακατάστατο. Προσπαθούμε για το καλύτερο για τον πολίτη. Σχέδιο αντιμετώπισης, κύριε Μπαλαμούτη, αυτής της κατάστασης, της μικροεγκληματικότητας, η οποία μαστίζει τον πολίτη της πόλης του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, αλλά και της υπαίθρου, υπάρχει από την τοπική Ελλάς? Κοιτάξτε, αυτό που φωνάζουμε συνέχεια και το φωνάζουμε, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα που εισπράττουμε, μάλλον αυτό που εισπράττουμε, είναι η άρνηση. Το λέω γιατί φωνάζουμε συνέχεια ότι δεν έχουμε προσωπικό. Πρέπει να υπάρχει εμφανής αστυνόμευση έξω. Αν υπήρχε εμφανή αστυνόμευση, ίσως ορισμένα κρούσματα να αποφεύγονταν. Οπότε θεωρείτε ότι η πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου που ακούστηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ίδρυση ενός αστυνομικού τμήματος μέσα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, θεωρείτε ότι είναι μια σωστή κίνηση, μια κίνηση η οποία θα φέρει αποτέλεσμα? Θα το θεωρήσω σωστή κίνηση από την άποψη ότι αν όντως η Δημοτική Αρχή θέλει να κάνει ένα αστυνομικό τμήμα μέσα στην πόλη, ας φέρει και προσωπικό για να στελεχώσει αυτό το αστυνομικό τμήμα μέσα στην πόλη. Η Δημοτική Αρχή θα φέρει αστυνομικό? Όταν το ζητάει κάποιο, να έχουμε και τις λύσεις. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή γίνει ένα αστυνομικό τμήμα μέσα στην πόλη και πάρει 5 άτομα από το ένα τμήμα, 5 από το άλλο, τα ήδη, όχι μειωμένα κατά 50%, πολλές φορές και κατά 80% τμήματα. Αν πάρει 5 άτομα από το ένα, 5 από το άλλο, δεν θα έχουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει πλέον να στηριζόμαστε πάνω σε γερές βάσεις. Δηλαδή, να έχουμε ένα σχέδιο πιο μακριά, να βλέπουμε και λίγο πιο μακριά, όχι κοντά. Κύριε Σιφάκη. Σχετικά με αυτό που λέει ο πρόεδρος, ο κ. Μπαλαμούτης, έχουμε κάνει μελέτη γι' αυτό.
Έτσι, είναι μια μελέτη η οποία έχει γίνει με λεφτά των συναδέλφων. Την έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο, αλλά δυστυχώς πάλι δεν εισακουστήκαμε. Μελέτη όσον αφορά τι πράγμα. Την αδιάφρωση των υπηρεσιών, της υπαίθρου και της έδρας. Να σας πω κάτι απλό. Ότι εδώ και αρκετά χρόνια ακούω για μια μελέτη αναδιάφρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε όλη την Κρήτη. Πού βρίσκεται αυτή η μελέτη? Θα σας απαντήσω με κάτι απλό. Στο πλαίσιο της αντικλιματικής, πριν από, δεν ξέρω, ο κ. Χρυσοχοΐδης, πολιτικής που είχε εξαγγείλει, είχε δημιουργηθεί τότε η Δίας και ο αστυνομικός της γειτονιάς. Λοιπόν, η Δίας είναι πάρα πολύ καλή υπηρεσία, το βιώνετε και εσείς και όλοι οι πολίτες το βιώνουν, είναι μια πάρα πολύ καλή υπηρεσία που συντελεχώνεται από συναδέλφους έμπειρους. Ο δε βέβαια θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς έχει καταργηθεί πλέον. Δηλαδή τι γίνεται, έρχεται η πολιτική φυσική ηγεσία, έρχεται ο ένας, κάνει το ένα, έρχεται ο άλλος, αναιρεί τον άλλον. Μα δεν κάνουμε έτσι. Από τη στιγμή που λέμε ότι ναι, ο αστυνομικός της γειτονιάς είναι καλός θεσμός, ας το προχωρήσουμε. Εδώ και δύο χρόνια ο θεσμός της γειτονιάς δεν υπάρχει πλέον. Τα παιδιά είναι για αυτό το σκοπό. Λέγεται θεσμός της γειτονιάς, είναι ο αστυνομικός της γειτονιάς. Δεν δουλεύουν. Ξέρετε τι κάνουν. Κάνουν το σκοπό, κάνουν από εδώ, κάνουν από εκεί. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουν δεν το κάνουν. Και αυτή η αντικλιματική πολιτική τελειώνει τώρα το 2014. Τι θα γίνει με αυτό, θα συνεχιστεί, δηλαδή στα χαρτιά? Αν είναι να συνεχίσει στα χαρτιά, δεν το θέλουμε καθόλου. Μάλιστα. Κύριε Σφάκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Θέλω να πω ότι κάνουμε πολλά απάρεργα. Έτσι, διαβατήρια. Παλιά τα έβγαζε η νομαρχία, πιστεύω ότι πρέπει να επιστρέψουν εκεί. Επιδόσεις δικογράφων. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τα δικόγραφα? Αυτό που λέει αυτό, και το θέμα πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί και να το πάρει στο κομμάτι. Όχι, δεν ασχολούνται στις επιδόσεις δικογράφων. Θα σας πω αμέσως τώρα, αυτό ήθελα να σας πω. Ότι πριν από. Σήμερα, στείλαν κάποιο χαρτί από τα δικαστήρια για ανεπίδοτα έγγραφα, κλήσεις και τέτοια. Ποιος να κάνει τις επιδόσεις, που δεν έχουμε προσωπικό? Αυτοί που έχουν επιφορτιστεί με τις επιδόσεις κάνουν άλλες δουλειές. Μένουν οι κλήσεις πίσω. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Και εκτός από αυτό, έχουμε επιπρόσθετα άλλα μέτρα, λόγω εορτών. Παίρνουν από το τμήμα περιφέρειας, από το πρώτο, από το δεύτερο, από όλα τα τμήματα, από τον Άγιο Μύρονα, παίρνουν και κάνουν δύο συναδέλφους από εδώ, δύο από εδώ, δύο από εκεί, για να κάνουμε λόγω εορτών να ενισχύσουμε το έξω. Την πόλη. Ναι, την πόλη, την εμφανία, την όμηση που λέμε. Αλλά τι γίνεται όμως? Ανοχήρωτη την Ήπεθρο. Τι γίνεται όμως? Δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα λόγω τέτοια. Αύριο έχουμε αγώνα. Υπάρχει αγώνας αύριο. Το Σάββατο πάλι. Την Κυριακή πάλι. Οι συνάδελφοι πηγαίνουν εκεί πέρα. Γι' αυτό σας είπα πριν, είναι καταπονημένο το προσωπικό. Αλλά δυστυχώς ορισμένοι δεν ξέρω. Τα λέμε, αλλά μένουν εκεί. Τι γίνεται στην Ήπεθρο, κύριε Μπαλαμούτη? Στην Ήπεθρο έχουμε μεγάλο θέμα. Το είχα ξαναπεί και άλλη φορά. Έχουμε μεγάλο θέμα. Πολλές φορές μένουν συνάδελφοι στο τμήμα. Ένας συνάδελφος να αντιμετωπίσει τα πάντα. Να κάνει και τον αξιωματικό υπηρεσία, να κάνει και τον οδηγό, να κάνει και τον σκοπό, να κάνει τα πάντα. Και πολλές φορές τυχαίνει, και σας ακούγεται λίγο τραγικό, να γίνει κάτι και να μην μπορεί να πάει ή να κλειδώσει το τμήμα για να πάει. Το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό που λέμε μιλάμε για αναδιάρθρωση. 25 χρόνια ακούω αναδιάρθρωση. 25 χρόνια στην αστυνομία ακούω αναδιάρθρωση. Και αναδιάρθρωση δεν βλέπω. Δυστυχώς, όπως σας είπα και πριν, η πολιτική ηγεσία, ο ένας αναιρεί τον άλλον. Έρχεται ο ένας, κάνει κάτι, αναιρεί ο άλλος. Δεν κάνουμε έτσι. Πρέπει να βάλουμε, είπαμε, στερεές βάσεις. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν και να φτάσουμε κάπου. Κύριε Σφάκη, στην Ήπεθρο η κατάσταση, θα λέγαμε ότι σε ορισμένες περιοχές έχει ξεφύγει των ορίων. Οι άνθρωποι κάνουν περιπολίες τα βράδια για να διαφυλάξουν το βιός τους. Ναι, δυστυχώς. Σας είπα και προηγουμένως, έχουμε κάνει μελέτη γι' αυτό. Έτσι. Να υπάρχει αστυνόμευση σε όλη την Ήπεθρο. Δυστυχώς, όπως έχω πει και πολλές φορές, δεν εισακουστήκαμε από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Ούτε έχει γίνει κάτι σχετικά με αυτό. Όπως λέει και ο Θανάσης, ορισμένες φορές ο συνάδελφος κλειδώνει το τμήμα και πάει σε περιστατικό μοναχός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Δεν πάει άλλο όμως, δεν πάει. Και υλικοτεχνικά. Έχουμε φτάσει στο πλέον τραγικό. Χθες ήμουν στην υπηρεσία και ήμουν σε ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είχε κάθισμα. Δεν είχε κάθισμα. Το κάθισμα ήταν με τα σίδερα. Τραγικό. Να σας πω και κάτι. Δεν φταίνε μόνο. Εντάξει, φταίμε κι εμείς. Εμείς είμαστε στα αυτοκίνητα αυτά, έτσι. Αλλά δεν φταίμε μόνο εμείς. Και από τη στιγμή όμως που φτάσαμε στο σημείο αυτό. Τα αυτοκίνητα πόσο παλιά είναι? Νομίζω πρέπει να είναι το 7 και το 8, το 7, κάπου εκεί. Δηλαδή, αυτοκίνητα όμως, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι αυτοκίνητα που παίρνει ένας πολίτης και το έχει 5-7 χρόνια. Είναι αυτοκίνητα που δουλεύουν 24 ώρες βάσεως. Δηλαδή το αυτοκίνητο δεν σβήνει. Σπάνια σβήνει. Δηλαδή δουλεύει όλο το 24ωρο. Πόσα χρόνια άντεξε ένα αυτοκίνητο, μηχανή είναι. Συγγνώμη, και κάνετε καταδιώξεις με αυτά τα αυτοκίνητα. Ναι, δυστυχώς, με αυτά. Και θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι δυστυχώς δεν γίνονται και δαπάνες
για να φτιαχτούν τα αυτοκίνητα. Το γραφείο που είναι των δαπανών πάνω τα παιδιά, τι να σας πω, είναι αγανακτισμένα πλέον. Δεν μπορούν. Είναι τρία άτομα, δύο άτομα που ασχολούνται με τις δαπάνες και δυστυχώς μόνο δαπάνες δεν κάνουν. Γιατί, σας το λέω αυτό, γιατί όταν εγώ είμαι φορτισμένος με κάποιες δαπάνες για να φτιάξω κάποια αυτοκίνητα και δεν με αφήνει η υπηρεσία να τα φτιάξω, με βάζει μία στη δημιουργία, μία από εδώ, μία από εκεί πέρα τι θα γίνει. Στο τέλος θα αποδίδουμε ευθύνες σε ανθρώπους που δεν πρέπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αστυνομία. Αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώς. Κάποτε πρέπει να τα πούμε. Mm-hmm. Κάποτε πρέπει να τα πούμε. Η υπόλοιπη υλικοτεχνική υποδομή, όπλα έχετε. Όπλα ο καθένας έχει το δικό του. Το δικό μας. Γι' αυτό καθένας το δικό του. Γι' αυτό υπάρχει ο οπλισμός στον αδερφό. Ο καθένας έχει το δικό του. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Θέλουμε δηλαδή τουλάχιστον. Ναι. Το Θανάση, θέλω να πω ότι σαν ένωση έχουμε βγάλει λεφτά, έχουμε βγάλει χρήματα και έχουμε κάνει σέρβις σε οχήματα και όποια οχήματα είχαν πρόβλημα τα φτιάξαμε. Πολιτεία όμως τι κάνει αυτό. Έχουμε τη συμπαράσταση, δεν να τα λέμε κιόλα, έχουμε τη συμπαράσταση της περιφέρειας. Πραγματικά σε δύσκολες στιγμές μας έχει δώσει κάποια λεφτά, μέσω ένωσης μας έχει δώσει κάποια λεφτά να φτιάξουμε τουλάχιστον. Επειδή το κράτος δεν μας δίνει δαπάνες για αυτοκίνητα, δηλαδή ζητάνε τα παιδιά δαπάνες για 10 χιλιάρικα και τους δίνουν 2. Τα υπόλοιπα 8 πού τα βρούμε. Άρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε όλα τα αυτοκίνητα, μπορούμε να κάνουμε κάποιες τρύπες. Και πραγματικά η περιφέρεια μας στήριξε, μας έχει δώσει πάρα πολλές φορές λεφτά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Περιφερειάρχη που όντως στέκεται δίπλα μας σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν και δεν είναι υποχρεωμένος, αλλά τουλάχιστον δείχνει ότι είναι άνθρωπος που αγαπάει την αστυνομία και τον ευχαριστούμε πολύ. Εγώ μετά από αυτή τη συζήτηση νιώθω περισσότερη ανασφάλεια από ό,τι είχα πριν. Ανασφάλεια νιώθουμε κι εμείς και σας το έχω πει. Γιατί κι εμείς, εγώ κάνω τη δουλειά μου και πηγαίνω στο σπίτι και είμαι πολίτης πλέον. Mm-hmm. Και πριν από λίγο καιρό ανοίξαν και εμένα κάποια διαμέρισμα πάνω από το σπίτι μου. Εγώ γιατί να είμαι ασφαλής εγώ. Εγώ πολίτης είμαι. Δηλαδή φεύγω από τη δουλειά μου, πάω στο σπίτι μου και είμαι πολίτης. Πλέον. Δεν είμαι. Όπως είναι όλοι οι πολίτες, είμαι και εγώ. Ωραία. Και εγώ αισθάνομαι ανασφάλεια. Τι πρέπει να γίνει. Ας κοιτάξουν αυτοί που έχουν τα ενία, ας κοιτάξουν λίγο την αστυνομία λίγο πιο με καθαρό μυαλό. Και να σταματήσουν πλέον ορισμένοι να κάνουν καριέρα πάνω στο αστυνομικό προσωπικό. Να μην μιλήσω πλέον για ωράρια, έτσι, γιατί αν φτάσουμε στα ωράρια, μετά θα αρχίσουμε να χάσουμε και τα μαλλιά που έχουμε. Εντάξει, σας είπα, είναι καταπονημένο το προσωπικό. Δουλεύει και 12 και 13 και 15 ώρες. Όχι ότι αν δουλέψει παραπάνω θα πληρωθεί παραπάνω. Το υποχρεώνουν να κάτσει εκεί πέρα. Έχετε καταγράψει τις ελλείψεις που υπάρχουν ανά τμήμα. Ελλείψεις ανά τμήμα δεν είναι καταγεγραμμένες, αλλά αυτή τη στιγμή σε προσωπικό είμαστε τουλάχιστον 150 με 180 άτομα προσωπικό μείον. Και φανταστείτε να έρθουμε σε αυτό το πίνακα τώρα, ότι έχουμε περάσει τους στόχους που είχαμε. Φανταστείτε τι υπερπροσπάθεια κάνανε οι συνάδελφοι αυτοί, έτσι, για να φτάσουν εδώ πέρα. Με μείον προσωπικό, το προσωπικό που σας είπα. Φανταστείτε, λέει, τι προσπάθεια έγινε. Και ποιο είναι η ανταπόδοση, ποια είναι. Καμία. Κύριε Στεφάκη, κάτι θέλετε να πείτε. Για αυτό το θέμα που λέει ο Θανάσης, ότι σχετικά με το προσωπικό, αν συγκρίνουμε τώρα την Πάτρα με εμάς, εμείς είμαστε 500 αστυνομικούς μείον. Ενώ η Πάτρα είναι το ίδιο όπως εμείς, δηλαδή έχουν 200.000 κατοίκους και προσπαθούμε για το καλύτερο. Εγώ ήθελα να πω εδώ ότι τα παιδιά της Δίας κάνουν υπερπροσπάθεια για να τα αποκριθούν και κάνουν καλή αστυνόμευση στο Ηράκλειο. Αν δεν είχαμε αυτούς, δεν θα είχαμε τίποτα. Ας κοιτάξουμε λίγο την περιφέρεια. Ας κοιτάξουμε λίγο την περιφέρεια που είναι σοβαρό το θέμα. Ας κοιτάξουμε λίγο το προσωπικό. Ας κοιτάξουμε τα πάντα. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να μπουν βάσεις σταθερές από την αρχή. Δεν ξέρω. Τα παιδιά έχουν αγανακτήσει πλέον. Με αυτή την κατάσταση έχουν αγανακτήσει. Όλες οι υπηρεσίες, όλα τα παιδιά κάνουν υπερπροσπάθεια μεγάλη. Και σας είπα, η ανταπόδοση πια είναι καμία. Κάθε φορά, αντί να. Δηλαδή, και αυτοί να αρχίσουν λίγο να ξεκουράζονται, έρχονται τα μέτρα, έρχονται. Πώς είμαι τώρα, Χριστούγεννα. Μπορεί να έχουμε και εκλογές αύριο μεθαύριο, δεν ξέρουμε. Έχουμε κάθε Σάββατο αγώνα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει πλέον. Δεν ξέρω, ας βρουν έναν τρόπο. Πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί με το ήδη υπάρχον προσωπικό αυτή η κατάσταση. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε θέσει, το έχετε ξαναθέσει. Οι απαντήσεις που παίρνετε, ποιες είναι, όσον αφορά τα μέτρα του αγώνα, όσον αφορά τα δικόγραφα, το να μοιράζετε δικόγραφα, τίποτα, το να κάνετε δουλειές, τα δικόγραφα, δεν αφορούν την αστυνομία και το ρόλο της. Το συγκεκριμένο που αναφέρατε τώρα για το θέμα των δικογράφων, αναφερόμαστε τώρα εδώ και 15 χρόνια. Ναι, ναι. Δεν έχει αλλάξει. Είναι παλιό θέμα. Δεν έχει αλλάξει. Υπάρχουν κριτήρες στο. Υπάρχουν κλητήρες, αλλά δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Για αυτή τη δουλειά λόγο, δεν κάνουν. Γι' αυτό το λόγο στα δικαστήρια υπάρχουν οι κλητήρες που λέει και ο Μανώλης, για να δίνουν τις κλήσεις. Και γιατί δεν κάνουν αυτή. Γιατί μπήκαν σαν κλητήρες και καθίσαν στα γραφεία. Μάλιστα. Εντάξει, και τα κάνουμε εμείς. Έχουμε 10 άτομα στο Ηράκλειο. Η δουλειά μας δεν είναι να μοιράζουμε δικόγραφα, να μοιράζουμε κλήσεις. Δηλαδή είμαστε μείον 10 αστυνομικούς.
Ναι, αν είχαμε τους 10 ασθενείς αυτούς, μπορεί να είχαμε δύο περιπολικά επιπλέον. Ναι. Ναι, και πολλές φορές μπορεί και παραπάνω. Ναι. Και να σας πω και κάτι. Αν τα παιδιά αυτά που έχουν τις κλήσεις, που κάνουν τις επιδόσεις, κάποια στιγμή δεν καταφέρουν να δώσουν ένα χαρτί λόγω φόρτου εργασίας, λόγω σας είπα ότι δεν τους βάζουν για αποκλειστικά γι' αυτό, κάνουν και άλλες δουλειές εκτός από αυτό, μπορεί να βρουν και τον πελάτη τους. Μάλιστα. Μπορεί να βρεθούν και κατηγορούμενοι, ανά πάσα στιγμή. Όχι μόνο αυτοί, και όλοι. Όπως σας είπα, και τα παιδιά που έχουν επιφροντιστεί με τις δαπάνες. Ένα κομμάτι πάρα πολύ σοβαρό που δυστυχώς όλοι το βλέπουν, δεν ξέρω, μάλλον δεν το βλέπουν καθόλου. Και κάτι πρέπει να γίνει. Κάποιος πρέπει να σταθεί πάνω από το κομμάτι που λέγεται αστυνομία, από το κομμάτι που λέγεται προσωπικό, και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Βγαίνουμε και το φωνάζουμε συνέχεια. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το γεγονός ότι ήσασταν τόσο ειλικρινείς σε αυτή την κουβέντα.